συζητήσεις, γίνονται διαλόγοι, ακολουθούνται δημοκρατικές διαδικασίες και τελικά λαμβάνεται μία απόφαση. Στο πρόβλημα αυτών των ταυτοτήτων, των καρτών ηλεκτρονικών, των διαβατηρίων, των θυμάτων κυκλοφορίας και άλλων ηλεκτρονικών καρτών, ουδέν έγινε από πλευράς πολιτείες. Κανένα διάλογο δεν προκάλεσε. Αντίθετα, οι πολίτες, οι σύλλογοι, η εκκλησία κλπ. Προκάλεσαν την πολιτεία να τοποθετηθεί υπεύθυνα, όταν λέμε φυσικά πολιτεία, πρώτων εκλογών, να τοποθετηθεί υπεύθυνα απέναντι του προβλήματος, και δεν είδαμε την δέουσα, θα λέγαμε, αντιμετώπιση από πλευράς πολιτείες. Ρωτάμε λοιπόν, σας έπρεπε ένα ερώτημα και παρακαλώ να δεχτείτε να απαντήσετε. Ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, δεν έχει δικαίωμα να πληροφορείται τουλάχιστον για θέματα προσωπικά δικά του, όπως είναι οι ταυτότητες και οι κάρτες? Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, πατέρα Εμμανουήλ, για την πρόσκληση που μου κάνατε και να πω ότι πάρα πολύ σωστά θέτεται το θέμα. Το θέμα είναι καταρχήν ένα θέμα γενικότερο, ελευθερίας του ατόμου. Και από αυτή την άποψη η Εκκλησία πάντοτε είχε και πάντοτε έχει λόγο, γιατί απευθύνεται σε άτομα, σε προσωπικότητες λογικές και ελεύθερες. Είναι γνωστή η συνεχής επίκληση που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία «Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης». Αναγκασμένα άτομα δεν μπορούν να πιστέψουν. Και από αυτή την άποψη, αλλά και γενικότερα από τη φροντίδα που έχει η Εκκλησία μας να μεταδίδει την ελευθερία μέσα στην κοινωνία, έχουμε υποχρέωση να ενδιαφερθούμε για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τους, για την ομάδα εκείνη των χριστιανών που έρχονται στην Εκκλησία ή που είναι βαφτισμένοι, ορθόδοξοι. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να το δούμε το θέμα γενικότερα. Και είναι γεγονός ότι τα δικαιώματα των πολιτών με αυτόν τον τρόπο που προωθείται το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό, κινδυνεύουν. Και κινδυνεύουν γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του ατόμου που προσβάλλουν σε τελευταία ανάλυση την προσωπικότητά του. Αυτή η παραβίαση απαγορεύεται, όπως είναι γνωστόν, από το Σύνταγμα και από διεθνείς συμβάσεις. Μπορούμε να πούμε πρόχειρα ότι το άρθρο 5 του Συντάγματος χτυπάει ακριβώς στην καρδιά αυτού του προβλήματος και λέει «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του». Όταν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο φακελώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ευθεία παραβίαση αυτού του άρθρου του Συντάγματος, αλλά και πολλών άλλων άρθρων. Ακόμα και το άρθρο 2 που αναφέρεται στο σεβασμό και στην προστασία της αξίας του ανθρώπου και το ορίζει ότι αυτό αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, και αυτό το άρθρο παραβιάζεται. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς παραβιάζεται η προσωπικότητα του ατόμου. Η προσωπικότητα του πολίτου είναι ένα αγαθό το οποίο προστατεύεται όχι μόνο από το Σύνταγμα, αλλά και από τους νόμους τους επιμέρους, αλλά και από διεθνείς συμβάσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο αστικός κώδικας, ο οποίος έχει μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη και από το Σύνταγμα, και πριν από τον αστικό κώδικα ακόμα, υπήρχε η προστασία της προσωπικότητας. Είναι ένα ένωμο αγαθό το οποίο συνδέεται αναπόσπαστα με το άτομο και με τις ευνομούμενες κοινωνίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει σε αυτό το θέμα να είμαστε πολύ ευαίσθητοι και να ευαισθητοποιηθεί και η κοινωνία μας. Να καταλάβει ότι δεν μπορούμε τέτοια αγαθά να τα αφήνουμε να διακυβεύονται. Έχω εδώ, πάτερ Λάμπρο, τις διεθνείς συμβάσεις. Λέτε να κάνουμε μία προέκταση σε κάποια άρθρα να δούμε το δικαίωμα πληροφορήσεως που έχει το άτομο. Πάμε στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ισχύει σαν εσωτερικό δίκαιο και σε εμάς. Στο άρθρο 19 λέγει «Κάθε ένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης», που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης. Εμάς δεν μας δίδουν πληροφορίες στα Υπουργεία και στις σχετικές γραμματείες. Δεν μας δίδουν αυτή την κάρτα που κυκλοφορούν τώρα. Αν γκέλθει, 80.000 έχουν διανεμηθεί.
Δεν μας δίνουν ούτε την κάρτα, έστω άγραφη που δεν θα έχει κανένα κίνδυνο να φοβάται κανείς. Ούτε τον τύπο ταυτότητας, τον οποίο τον ηλεκτρονικό τύπο θα δώσουν από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό δεν είναι μια παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος του προσώπου. Μπορούν να μιλούν για κάρτες ατομικές προσωπικές δικές μας, για ταυτότητες που θα αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο προσωπικό και να μην μας ενημερώνουν, να μην μας δίνουν πληροφορίες, να μην δέχονται καν διάλογο πολλές φορές. Και ένα άλλο άθρο να αναφέρουμε από την Διεθνή Σύμβαση Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1966. Άθρο 19 πάλι. Πάλι και εδώ γίνεται λόγος ότι πάνω πρόσωπο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας εκφράσεως, στο δικαίωμα τούτο συμπεριλαμβάνεται η ελευθερία αναζητήσεως, λήψεως και μεταδόσεις πληροφοριών και ιδεών πάσης φύσεως. Πόσο μάλλον για πληροφορίες για κάτι που μας αφορά, για την ταυτότητά μας και την κάρτα μας και το διαβατήριό μας και τα παρόμοια. Ομοίως και η σύμβαση της Ρώμης μας λέγει στο άθρο 10 τα παρόμοια. Λοιπόν, είναι δυνατόν να είναι ήσυχος ο ελληνικός λαός ότι τίποτε δεν υπάρχει το μεμπτόν μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία? Η ελευθερία εκφράσεως γνώμης λοιπόν και πληροφοριών στο άθρο 10 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως είναι δεδομένον. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να παραδεχτούμε αυτή την κατάσταση μήνες τώρα, πολλούς, να ζητάμε πληροφορίες? Κύριοι, σας σεβόμεθα. Είσαστε μια εξουσία, μια κυβέρνηση, είσαστε ταγμένοι να υπηρετήσετε φυσικά τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, γιατί τον αγνοείτε? Γιατί αγνοούν την Εκκλησία, τα μοναστήρια, αγνοούν τους συλλόγους, τους θεολόγους, τους πάντες, όλο τον λαό, ο οποίος λαός δεν έχει καλά ενημερωθεί. Και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια εδώ, σήμερα είναι η τετάρτη ομιλία τηλεοπτική, για να δώσουμε κάποια στοιχεία. Και δεν το παίρνουμε το θέμα κάπως καλογερίστικα ή παπαδίστικα. Το παίρνουμε το θέμα ευρύτερα, επιστημονικά, τεχνολογικά, νομικά και στη συνέχεια θα δούμε και από άλλες επόψεως. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα η πολιτεία να μας αρνείται αυτές τις πληροφορίες? Έχει το δικαίωμα να αποστέλνει το κάθε ταμείο ένα έγγραφο και να λέγει από τον άλλο μήνα ή το μεθεπόμενο μήνα θα πληρωθείτε βάσει ενός ΑΜΚΑ, ενός αριθμού, μητρό κοινωνικής ασφάλισης και βάσει μιας κάρτας η οποία θα ακολουθήσει. Αυτή η κάρτα λοιπόν και αυτή η ταυτότητα που περιέχουν τόσα στοιχεία, όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, που είναι πραγματικά τόσα πολλά τα στοιχεία, είναι κάτι, ένα χαρτί απλώς δημόσιας χρήσεως η ταυτότητα και η κάρτα, ή είναι κάτι το πολύ διαφορετικό? Τι λέτε από αυτού? Καταρχήν, πολύ σωστά επισημάνατε ότι η μεθόδευση της εφαρμογής αυτού του μέτρου έχει και αυτή ένα πρόβλημα σημαντικό που θα λέγαμε ότι πάσχει. Το δημοκρατικό μας πολίτευμα απαιτεί ευρύτατο διάλογο σε μείζονος σημασίας θέματα. Αυτό προκύπτει από πολλές διατάξεις του Συντάγματος και άλλωστε αυτό είναι εξαγγελία όλων των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να έρθουν στην εξουσία. Λοιπόν, ο διάλογος είναι αναγκαίος για κάθε μείζον θέμα. Πολλό μάλλον όταν το άρθρο 10 παρέχει το δικαίωμα σε κάθε επιμέρους πολίτη να ζητήσει εγγράφως απάντηση από τις αρχές για ένα δικό του προσωπικό θέμα ή και για ευρύτερο. Λοιπόν, πολλό μάλλον για τα γενικότερα θέματα χρειάζεται διάλογος και εξηγήσεις δημόσιες και αναλυτικές. Πράγμα το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γίνει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι στο ζήτημά μας αυτό έχουν ενδιαφερθεί όχι απλώς άτομα, όχι ομάδες ανθρώπων, πολιτών, αλλά ευρύτερες ομάδες, η Εκκλησία, τα μοναστήρια, σύλλογοι, και το να αγνοεί κανείς όλους αυτούς τους πολίτες είναι τουλάχιστον θα λέγαμε αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Βλασφημία στο Σύνταγμα, βλασφημία στη δημοκρατική συνείδηση. Αν μπορούσαμε και έτσι να τα πούμε. Στην ελευθερία της συνειδήσεως. Γιατί ως πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε πληροφορίες και να ενημερωνόμεθα και να μας τίθενται όροι, να μας πούν ότι θα αποδεχτείτε αυτό με την βία, να το γνωρίσουμε. Όχι όμως τόσο ύπουλα. Για να μας πούν ότι αυτές είναι προδιαγραφές των καρτών, αυτές των ταυτότητων, δεν υπάρχει πρόβλημα, να μας το εξηγήσουν, να έχουμε και εμείς μαζί μας ένα ηλεκτρονικό, ένα νομικό, ένα γιατρό, κάποιες άλλες ειδικότητες, να εξετάσουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν είναι απλό πράγμα
Αυτό πράγμα είναι. Και διαφεύγει της προσοχής για πολλών και ιερωμένων και πιστών, δεν είναι η ταυτότητα και η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που είναι άλλη ταυτότητα, άλλης μορφής, με εκπλήρες πάλι φακέλωμα, δεν είναι ένα απλό χαρτάκι. Είναι η εικόνα του προσώπου. Είναι τόσο αυστηρός προσωπικό με τα στοιχεία αυτά. Και για του λόγου του ασφαλές να δούμε ποια στοιχεία δελτίου ταυτότητας προέβλεπε ο νόμος 1599 του 86. Προέβλεπε φωτογραφία, επώνυμο, κυριόνομα, επώνυμο και κυριόνομα του πατέρα και της μητέρας, επώνυμο και κυριόνομα του συζύγου, χρονολογία γέννησης, τόπο γέννησης, δήμο κοινότητα, δημοτολόγιο το οποίο είναι γραμμένος κανείς, μητρό αρέων το οποίο είναι κανείς γραμμένος, εκπλήρωση στρατολογικών υποχρεώσεων, εκλογική υποδιαίρεση, περιοχή που ψηφίζει δηλαδή, το θρήσκευμα, φυσικά προαιρετικό το όρισε. 12 στοιχεία λοιπόν αυτά πολύ προσωπικά, αυστηρώς προσωπικά. Τι προβλέπει τώρα ο μεταγενέστερος νόμος του υπαριθμού 1988 του 91. Τι προβλέπει. Ποια στοιχεία, φωτογραφία, επώνυμο, όνομα πατέρα, επώνυμο, όνομα μητέρας, φίλο, επώνυμο και όνομα συζύγου, χρονολογία γέννηση, μέρα, μήνα, έτος, τόπο γέννηση, ηθαγένεια, θρήσκευμα, αριθμός δημοτολογίου, δημότης, εκλογική εγγραφή, διεύθυνση κατοικίας, υπογραφή κατόχου, ομάδα αίματος και διός, που σημαίνει δέλτα γιώτα σίγμα, σημαίνει δωρητής ιστών και οργάνων σώματος. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν δεν είναι ένα απλό χαρτάκι, αλλά είναι η εικόνα του προσώπου, η ταυτότητά μας, που θα αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία μας. Μπορούμε να πούμε μια εικόνα ενός άρχοντα είναι περιφρονητική. Ιταία, είναι να την πούμε, δεν έχει καμία σημασία να την ταλακώσουμε. Όμοια και η ταυτότητά μας. Λοιπόν, τώρα θα θέσω ένα ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε, Πάτερ Εμμανουήλ, ήθελα εδώ κάτι να συμπληρώσω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Τόσα στοιχεία μας ζητούν και τόσα στοιχεία θα γνωρίζουν οι αρχές και δεν ξέρουμε και όποιος άλλος έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Τα φανερά στοιχεία. Και πολλά ενδεχομένως άλλα. Λοιπόν, και δεν έχει γίνει ενημέρωση. Και παράλληλα υπάρχει νόμος που τιμωρεί με 3 μήνες τουλάχιστον φυλακή οποιονδήποτε συγκεντρώνει στοιχεία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για προσωπικά θέματα, που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι ένας μαθητής που παίζει με το κομπιούτερ του και συγκεντρώνει στοιχεία για τα χόμπι των συμμαθητών του θα έχει 3 μήνες φυλακή αν αυτό αποδειχθεί ότι έγινε. Και όλη αυτή η οργάνωση που γίνεται, που μπορεί να φτάσει στο άλλο άκρο του κόσμου και να ενημερώσει, να μείνει ατιμόρητη και να θεωρούμε ότι είναι παρονυχής. Όπως είχαμε τονίσει και στις 3 προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά, υπάρχει και η δυνατότητα στις μαγνητικές λωρίδες, στην ειδική λευκή λωρίδα, τη ταυτότητα που λένε θα δώσουν από την 1η Ιανουαρίου, να καταγραφούν στοιχεία τουλάχιστον 100.000 λέξεις μέχρι 200 και πλέον και οτιδήποτε άλλο στοιχείο, ατομικό, προσωπικό, όλο το φάσμα δηλαδή του ιδιωτικού βίου του ανθρώπου να το φακελώσουν. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν κάτι το πολύ αυστηρός προσωπικό, γι' αυτό η ταυτότητά μας δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Πρέπει να το συζητήσουμε και να λάβουμε κάποια θέση απέναντι αυτού του προβλήματος. Επιτρέψτε μου να σας θέσω μια ερώτηση ακόμη. Οι ηλεκτρονικές κάρτες, αυτές που μας καίνε τώρα, γιατί ακούμε, γράφουν εφημερίδες, δείξαμε και μία φωτοτυπία από εφημερίδα, που λέγει ότι δόθηκαν 80.000 τέτοιες κάρτες. Ή διανέμονται ή διανεμήθησαν. Και είδαμε ότι περιέχουν αυτές οι κάρτες τον ΑΜΚΑ. Αυτός ο ΑΜΚΑ είναι ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή ένας άλλος ΕΚΑΜ, όπως είχαμε ξαναπεί. Αυτός λοιπόν ο ΑΜΚΑ συνιστά έναν τρόπο φακελώματος. Αυτό δεν παραβιάζει τις ατομικές ελευθερίες του ατόμου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διεθνώς νομίζω έχει εξαντληθεί. Από όσες πληροφορίες έχουμε, στο εξωτερικό οι πολίτες είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το φακέλωμα που γίνεται. Δηλαδή απαιτούν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία τους να γνωρίζουν οι αρχές και όχι να έχουν λεπτομερή στοιχεία για ένα ασφαλιστικό θέμα, για την ασφαλιστική κάλυψη, για το ασφαλιστικό βιβλιάριο, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ πιο απλά. Γιατί όλη αυτή η φασαρία και όλη αυτή η συγκέντρωση στοιχείων για ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί απλούστερα.
Και υπάρχουν όχι μόνο στο Σύνταγμα, όπως και αναφέρατε, τα άθρα 5, 6, 7 και το 9 και άλλα άθρα και το 10 που καλύπτουν την προσωπική ελευθερία που χαρακτηρίζεται στο άρθρο 5 κεφάλαιο 3, ότι η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος. Εδώ δεν παραβιάζεται. Σου λέει άμκα η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Τι περιέχει αυτή και τι μπορεί να καταγράφει με ακτίνες λέιζερ, όπως είχαμε πει σε άλλες εκπομπές. Δηλαδή πολλά στοιχεία από τα οποία είχαμε δει που είναι μια ταυτότητα και κάτι περισσότερο. Και το χρονολογικό, ας πούμε, η εξέλιξη της υγείας του ατόμου και η ασφάλισης και όλα τα συμπαραματούντα στοιχεία. Λοιπόν, ποιος μας καλύπτει, ποιος μας έδωσε νόμο, ποιος μας εγγυήθηκε ότι είναι αυτά ασφαλισμένα και δεν θα διαρρέουν. Έχουμε και διεθνείς συμβάσεις, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 12, υποστηρίζει αυτή την προστατεύει την ιδιωτική ζωή και άλλα άθρα άλλων συμβάσεων. Και ρωτάμε λοιπόν, πάλι ερχόμαστε στο ερώτημα αυτό, γιατί μας επιβάλλουν αυτές τις κάρτες και αυτές τις ταυτότητες που ακολουθούν. Άσχετα εάν επιβληθούν οι κάρτες και αργοπορήσουν λίγο οι ταυτότητες. Γιατί μας τις επιβάλλουνε, χωρίς να τις συζητήσουμε, χωρίς να δούμε τι περιέχουν, τι θα γράφουν, ποιος θα τα διαβάζει, πώς θα τα διαβάζει, πώς ασφαλίζονται, πώς θα μπορούν να μεταδοθούν με πάτημα πλήκτρων από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της γης. Γιατί λοιπόν δεν έλαβα υπόψη τους όλα αυτά τα οποία εξέφρασε σαν αίτημα η Σύνοδος, το Άγιον Όρος, οι Σύλλογοι, οι Συγκεντρώσεις και κατά τόπους Μητροπόλης. Δηλαδή, ο λαός απέρριψε αυτές τις κάρτες και τις ταυτότητες και τις απέρριψε με συγκεκριμένα στοιχεία. Φέρει πίν να πούμε κάτι που δεν είχαμε χρόνο να διαβάσουμε στην περασμένη εκπομπή. Το Άγιον Όρος, σε μία ανακοίνωση περί του ζητήματος των νέων ταυτότητων και καρτών, 5-18 Μαρτίου του 1993, λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν επιβάλλει ρητό στην Ελλάδα την έκδοση αυτών των ταυτοτήτων. Και αν έχουμε αυτή την ταυτότητα που έχουμε, δεν τους πειράζει. Αυτή την ταυτότητα την απλή, την μη ηλεκτρονική. Μήπως είναι, λέγει, θέμα να απορροφηθούν τα 7 δισεκατομμύρια. Και επομένως είναι και θέμα προμηθειών κλπ. Και συνεχίζει αυτή η εγκύκλειος των αγιοριτών πατέρων όλης της κοινότητας των αγιοριτών προς τον ελληνικό λαό. Το πού και πώς και από ποιους θα χρησιμοποιηθούν τελικώς τα πολλαχώς πολύτιμα ηλεκτρονικά ταυτοστοιχεία δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς εξ αρχής. Αναφέρει εδώ μια προγενέστερη εγκύκλειος του Αγίου Όρους προς την πολιτεία και τους φορείς ότι η μηχανογράφηση των νέων ταυτοτήτων έστω και χωρίς ΕΚΑΜ και χωρίς άμκα οι κάρτες και με ψηφισμένων των νόμων περί ηλεκτρονικών μέσων, έστω και να γίνει ο νόμος που δεν έγινε, και να ψηφιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή και να ασκηθούν ποινικές διώξεις για παραβιάσεις. Όμως λέγει, παρά τον νόμο, εάν γίνει, που δεν έχει γίνει, και παρά την επιτήρηση και περιφρούρηση των στοιχείων με τρόπους ελέγχου καταλλήλους, ουδόλως απομακρύνει τον κίνδυνο των καταχρήσεων εις βάρος των προσωπικών ελευθεριών του πολίτη. Ως τούτο η Δημόνος καταγγέλει η Ένωση Προγραμματιστών Υπολογιστών ΕΠΗ. Είχαμε τον κύριο Περάκη την προηγούμενη εκπομπή και μας είπε κάποια σχετικά. Και συνεχίζει το Αγίου Όρους εγκύκλειος. Και λέει ανεφιώς αντιλαμβάνεται το ίμιση της Ευρώπης ανθιστάμενον εισέτη αποφασιστικός εις τας νέας ταυτότητας. Η Ευρώπη ανθίσταται. Εμείς γιατί προχωρούμε και αναγγέλλεται και πάλι αναγγέλλεται. Δηλαδή παίζει η πολιτεία με τον λαό. Θέλει να τους πάει τα νεύρα. Εμείς ενημερώνουμε και λέμε δεν είναι αθώες οι ταυτότητες και οι κάρτες. Περιέχουν με 7 στοιχεία. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ. Θα συμπληρώσουμε και σήμερα. Και συνεχίζει σε άλλο διαβήματι του Άγιον Όρος. Τούτο το ηλεκτρονικό αρχείο, του οποίου η δημιουργία εσχάτως προωθείται και με την εξαγγελθήσαν ενιαίαν κάρταν ασφαλιζομένου, η οποία διανέμεται σήμερα. Και όλοι λένε δεν ξέρουμε τίποτα. Αν περάσει κανείς από τα Υπουργεία και τις γραμματείες, όμως δεν ξέρουμε τίποτα. Τότε τι γράφουν οι εφημερίδες, γιατί δεν καταγγέλνουν στις εφημερίδες ότι λένε ψέματα. Όταν λέγουν 80.000 νέοι ασφαλισμένοι παίρνουν κάρτες, 37.000 μοιράστηκαν κάρτες τέτοιες που έχουν και φωτογραφία στη Χαλκιδική και στη Σάμο και μοιράζονται αφιδώς και σε όλες τις περιφέρειες και στέλνονται χαρτιά από όλα τα ταμεία στους ασφαλισμένους συνταξιούχους ότι τον επόμενο ή μεθεπόμενο μήνα θα πάρουν παρομοίως κάρτες
και παίρνουν συντάξεις τους από τις τράπεζες που θα προσέρχονται προσωπικά. Νέα εποχή λοιπόν, εφιαλτική αρχίζει να αναφαίνεται, όπως διαπιστώνουν και εδώ οι Άγιοι Πατέρες. Και φυσικά υπενθυμίζουμε της Ιεράς Συνόδου κάποιες παράγραφους που είχαμε ανάγνωση. Δεν επιμένω πάλι να κουράσω τους τηλεθεατές, αλλά απλώς επισημαίνω από μία εγκύκλιο, μία παράγραφο που δεν την είχαμε διαβάσει στο παρελθόν. Λέγει λοιπόν: η Ιερά Σύνοδος έχει επισημάνει την εφιαλτική απειλή η οποία υποκρίνεται εις την ηλεκτρονική ταυτότητα, απειλή φακελώματος των Ελλήνων και τα υπόλοιπα, στη μαγνητική λωρίδα κλπ. Την λευκή ειδική λωρίδα. Και τώρα γράφουν οι ΕΛΕΙΣΕ και σε λευκή λωρίδα. Δεν πρέπει να είναι απλώς μαγνητική φαιά ή μαύρη λωρίδα. Και σε λευκή λωρίδα γράφουν, έχουν πολύ εξελιχθεί. Δεν διαβάζω την παράγραφο όλη, την είχαμε διαβάσει. Και λέγει, αυτό που θέλω να επισημάνω, ο τόπος μας διέρχεται μεγάλη κρίση. Η πατρίς μας χυμάζεται και το έθνος μας οφείλει να αντιτάξει τα πνευματικά μας ερίσματα, αν θέλουμε να μην κλάψουμε επί των ερυπείων. Διότι θα ερμηνευθεί η ως αποσύνδεση ελληνισμού και ορθοδοξίας η τυχόν μη αναγραφή του θρησκεύματος και η τυχόν, θα λέγαμε, τυχόν εξαναγκασμός των Ελλήνων πολιτών, κυρίως Ορθοδόξων κατά το 98,2%, να παραλάβουν ταυτότητα παρά την θέλησή τους, ώστε να απασχολούνται οι Έλληνες χριστιανοί, οι Έλληνες πολίτες, με θέματα τι ταυτότητα θα μας επιβάλλουν και να μην απασχολούμεθα με τα ζωτικά μας θέματα. Περί θρησκεύματος που ακόμα υπάρχει σαν πρόβλημα, θα ήθελα να συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Τώρα θα ήθελα, Πάτερ Λάμπρο, να σας θέσω το ερώτημα. Λοιπόν, όλα αυτά τα μηνύματα, οι ενστάσεις, οι εγκύκλοι, οι διαμαρτυρίες, τα ψηφίσματα μπορούν να γίνουν αντικείμενο αγνοίας, να τα αγνοήσει η πολιτεία. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία όλα αυτά όχι απλώς λαμβάνονται υπόψη, αλλά καλούν τους φορείς να τα συζητήσουν. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Όλους αυτούς τους φορείς που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το θέμα θα πρέπει να τους καλέσει. Και ακόμα περισσότερο αν θέλουμε να προεκδίνουμε το θέμα, νομίζω ότι είναι και μείζον θέμα και ακόμα δημοψήφισμα θα μπορούσε να γίνει, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί προηγουμένως και αφού τοποθετηθεί σωστά τα ερωτήματα, να απαντήσει για το ζήτημα αυτό τι θέλει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα και αυτό το άλλο θέμα που θίξατε, ότι δεν υπάρχει και η ασφάλεια των στοιχείων αυτών. Ποιος θα τα χρησιμοποιεί, πώς θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν καταχρήσεις. Σε όλα τα θέματα που υπάρχει ένας κίνδυνος δημιουργούνται συμβούλια τα οποία ελέγχουν, εποπτεύουν για το αν σωστά αυτά τα οποία θέλει το κράτος να προωθήσει γίνονται και δεν αποβαίνουν εις βάρος του πολίτη. Ένα τέτοιο θέμα που διεθνώς είναι εκρηκτικό στην Ελλάδα θεωρείται αυλαβές και ακίνδυνο. Μήπως έχουμε αφέλεια μικρών παιδιών να μην ξέρουμε ότι παίζουμε με ένα πολύ δύσκολο θέμα ή κάτι άλλο συμβαίνει. Μάλιστα. Επομένως, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, οι ηλεκτρονικές κάρτες, ταυτότητες και τα παρόμοια αποτελούν ένα πρόβλημα ελευθερίας του προσώπου. Απειλούν τις ελευθερίες και μάλιστα τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες ελευθερίες. Που συνοπτικά είπαμε. Βέβαια δεν θέλουμε να κουράσουμε πολύ τους τηλεθεατές να παρατείνουμε πολύ αυτές τις ομιλίες, να πούμε αλληλεγγυτικότερα περισσότερα στοιχεία. Πρέπει ήδη να έχουν προβληματιστεί και να αναλογά υπεύθυνα να λειτουργήσουμε ως λαός. Γιατί συμβαίνει εδώ σε αυτόν τον ελληνικό χώρο που έχουμε συνηθίσει να γινόμεθα έρμεων των επιρροών των άλλων κρατών και των διάφορων συνασπισμών και να γινόμεθα οι αντιμαχόμενες παρατάξεις και μερίδες διαφόρων, θα λέγαμε, κέντρων αποφάσεων που σπείρουν διαιρέσεις του διάρκεια βασίλευε, να μας έχουν διαιρεμένους ώστε ποτέ να μην αναλάβουμε. Θα έπρεπε κάποτε, τέλος πάντων, να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο και να γίνουμε πιο υπεύθυνοι ως λαός εμείς και πιο υπεύθυνη η πολιτεία απέναντι στο λαό των κυρίαρχων λαών, των οποίων δεν πρέπει να τον θυμάται μόνο πρώτων εκλογών. Γιατί όπως αναφέρει το Σύνταγμα και το γνωρίζουμε, μπορείτε να μας αναφέρετε το άρθρο, το σχετικό του Συντάγματος. Το άρθρο είναι το πρώτο άρθρο.
που λέει για το πολίτευμα της Ελλάδος ότι είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στη δεύτερη παράγραφο λέει θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Μάλιστα. Και η τρίτη παράγραφο λέει όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Όλοι κόπτονται και λένε ο λαός, λαϊκή κυριαρχία. Ψηφίζει ο λαός, θέλει ο λαός, μιλάει ο λαός. Τα πάντα κρέμονται από το λαό, τα πάντα θυμίζονται στο λαό. Και εδώ βρισκόμαστε προ ενός μοναδικού, θα λέγαμε, φαινομένου. Ο λαός να αγνοείται παντελώς. Και μάλιστα είχαμε πει και στο παρελθόν, ήταν ένα νίκιον φαινόμενο και οι υπουργοί μέσα στα γραφεία, πούμε, να χτυπούν τα χέρια επί της τραπέζης και να λένε, ας πούμε, και σε αγιορείτες ηγουμένους και σε δικηγόρους παραριοπάγω, δεν ήταν, είσαστε εσείς εκεί, κάποιος άλλος δικηγόρος, να λένε αφήστε το λαό ήσυχο. Το λαό δεν το αφήσουμε να κοιμηθεί κύριοι της πολιτείας, της παρελθούς και της νυν, εάν ακολουθήσει την αυτήν τακτική. Το λαό θα οφείλουμε να τον ενημερώσουμε, γιατί ως Εκκλησία έχουμε την ευθύνη το λαό να τον ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν το πρόσωπό του, που αφορούν τη συνείδησή του, την ελευθερία του, τις ατομικές του ελευθερίες. Και τώρα, αφού πλέον ήδη θα έχει γίνει μετά από τις τρεις ομιλίες αυτές και το ίμιση αυτής, ότι όλους μας αφορά και θρησκευτικούς ανθρώπους και μη θρησκευτικούς, όλους τους πολίτες μας αφορούν αυτές οι κάρτες και ταυτότητες. Ας έρθουμε σε μια ειδικευμένη τώρα όψη του προβλήματος. Ας δούμε το πρόβλημα των ηλεκτρονικών καρτών και ταυτοτήτων από πλευράς θρησκευτικής συνειδήσεως. Μας παραβιάζουν τη θρησκευτική συνείδηση, την ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως. Δηλαδή, είμαι υποχρεωμένος εγώ, πατέρ Λάμπρο, να δεχτώ κάρτα που να περιέχει το barcode. Αυτό συγκεκριμένα είναι ένα σχήμα που μας δείχνει το barcode από ένα προϊόν. Και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα εδώ στο barcode αυτό τις διπλές γραμμές που προεξέχουν στην αρχή, στο μέσον, εδώ και στο τέλος. Αυτό λοιπόν το barcode σύστημα, το οποίο ήταν εδώ, όπως μας είπε και ο κύριος Σταμάτης Κουλουθούς που θα μας αναλύσει στην επόμενη εκπομπή λεπτομερέστερα. Ήταν αυτό χωρίς τις διπλές αυτές τρεις γραμμές που έχουν την έννοια αποκλειστικά. Καμία άλλη χρήση, καμία άλλη σκοπιμότητα, παρά μόνο να είναι σφράγισμα αντίχριστο, 666, όπως βλέπουμε και πάνω. Λοιπόν, αυτό το barcode το οποίο περνούν μέσα στις κάρτες, είναι για μας πρόβλημα συνειδήσεως, ναι ή όχι. Μπορούν λοιπόν, χωρίς να διαμαρτυρηθούμε εμείς, να δεχτούμε αυτό το barcode στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως. Τι λέτε εσείς, παραβιάζεται ή δεν παραβιάζεται η ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως? Υπάρχει καμία προστασία στη συνείδησή μας, αν πούμε ότι εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό το σφράγισμα, με αυτό το σύστημα του 666. Μπορούν να μας το επιβάλλουν? Ποιο άρθρο του συντάγματος μας κατοχυρώνει? Το άρθρο 13. Τη συνείδησή μας να λειτουργεί ελεύθερα, μην μας αναγκάσουν. Το άρθρο 13 αναφέρεται σε αυτό το θέμα που θίγεται και λέει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστη. Αν θέλουμε το Σύνταγμα να είναι ένα ζωντανό κείμενο, θα πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις διατάξεις από αυτή την άποψη που θίξατε. Αλλιώς και το Σύνταγμα θα καταντήσει μια σειραφή παραγράφων χωρίς κανένα νόημα. Λοιπόν, αν αυτή η περίπτωση δεν είναι περίπτωση θρησκευτικής ελευθερίας, διαρωτώ με ποια είναι. Γιατί εδώ δεν είναι μια υποκειμενική στάση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς συζητώντας τη βγάλαμε. Όταν έχουμε τόσες τοποθετήσεις επισήμων οργάνων της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου και του Αγίου Όρους, τι άλλο περισσότερο θέλουμε ως απόδειξη του ότι εδώ προσβάλλεται η θρησκευτική συνείδηση? Νομίζω ότι κανένας συνετός άνθρωπος και λογικός δεν θα θεωρήσει αυτό το θέμα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε ευθεία παραβίαση της θρησκευτικής συνειδήσεως που προκύπτει από όλα αυτά τα κείμενα που είδατε και από όλα τα οποία έχουμε υπόψη μας και έχουμε πει κατά καιρούς. Λοιπόν, το ζήτημα είναι από εκεί πέρα, αν τη δεχόμαστε αυτή την παραβίαση της θρησκευτικής συνειδήσεως ή θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποκρουστεί. Χωρίς κανένα διάλογο, όπως είπαμε και προηγουμένως, χωρίς να κληθεί η Εκκλησία να συζητήσει, προωθούνται αυτά τα θέματα. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάζουμε ευθέως τη διάταξη αυτή
και ακόμα και ορισμένες άλλες διατάξεις. Γιατί όταν λέμε για το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την Εκκλησία ως κρατούσα, την Ορθοδοξία ως κρατούσα, θρησκεία κλπ., γίνεται έμεσος παραβίαση και αυτών των διατάξεων που αφορούν σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, είναι... Δηλαδή δεν μπορεί να αγνοεί η πολιτεία την Εκκλησία την οποία... Ακριβώς. Αναγνωρίζουμε με το άθρο 3, το άθρο 13. Με πολλά άρθρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε δέσμη διατάξεων οι οποίες αμφισβητούνται και καταργούνται. Και αν θέλουμε να το προεκτείνουμε και περαιτέρω το ζήτημα, η παραβίαση του συντάγματος δεν είναι ορισμένες άλλες διατάξεις που κατά καιρούς έχουν λεχθεί μόνον. Και αυτές οι διατάξεις του συντάγματος, όταν παραβιάζονται, δημιουργούν μια αναστάτηση και μια αμφισβήτηση του όλου συντάγματος. Μάλιστα. Και μπορούμε στη συνέχεια να πούμε και ποιες είναι και οι επιπτώσεις πρακτικές στην παραβίαση μιας δέσμης τόσο ευρύτερης του συντάγματος. Μάλιστα. Διατάξεων του συντάγματος. Είδαμε λοιπόν ότι οι ηλεκτρονικές κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως που διανέμονται τώρα, χωρίς να ξέρει ο λαός τι είναι αυτά τα πράγματα, περιέχουν και barcode με το χάραγμα του Αντιχρίστου φυσικά, γιατί δεν εξαιρείται από αυτό, ενώ υπάρχει παντού, στο όλο UPC, σε όλα τα τυποποιημένα προϊόντα. Υπάρχει και ο ΆΜΚΑ, που είναι ένα φακέλωμα. Ας έρθουμε τώρα στις ταυτότητες, που είχαμε πει παλαιότερα κάποια πράγματα, πρέπει να τα υπενθυμίσουμε, γιατί παραμένει το πρόβλημα. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα περιέχουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εκτός από την ειδική λευκή λωρίδα που είναι ένα φακέλωμα, θα περιέχουν πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα περάσουμε έτσι απαρατήρητα. Γραμμοκοσμήματα, σύνθετα κλπ. Θα περιέχουν το έμβλημα της ήριδας, το σύστημα της ήριδας, που είναι ως γνωστόν το έμβλημα, το σήμα της νέας εποχής, της αντίχρησης νέας εποχής. Τα είχαμε πει στο παρελθόν αυτά. Ειδικό γραμμοκόσμημα και κείμενα με μελάνια αόρατα στο κοινό φως, ορατά στην ακτινοβολία της περίοδος ακτινοβολίας. Δηλαδή γραμμοκοσμήματα και κείμενα ολόκληρα αόρατα, που θα είναι ορατά μόνο στις περίοδες ακτινοβολίας. Πού θα τα διαβάζει κανείς, παρά μόνο ειδικά μηχανήματα. Θα υπάρχει ειδικό σχέδιο στην εμπρόσθια όψη και θα φαίνεται ολοκληρωμένο στην άλλη όταν τοποθετείται στο φως, λέγει η ταυτότητα. Θα υπάρχουν και άλλα σημεία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι δυνατόν, ανεξέλεκτα, αν δεν μας πούν αυτά τα κείμενα θα είναι, αυτά τα γραμμοκοσμήματα θα είναι και αυτό το συμβολισμό συνιστούν, αυτά τα αόρατα, αυτό το αόρατο σχήμα θα είναι. Δεν μας τα είπαν, δεν τα αναλύουν, δεν τα συζητήσαμε. Έχει κανείς δικαίωμα να δέχεται αυτά τα όλα στοιχεία, τα ύποπτα, τα άδειλα και κρύφια, όπως ξαναλέγαμε, των προδιαγραφών των ταυτοτήτων, των ηλεκτρονικών? Δεν είναι αυτά μια παραβίαση της ελευθερίας της σχετικής συνειδήσεως? Εμείς θέλουμε διαφάνεια. Φανέρα, αυτό περιέχει. Το διαβάζω, το βλέπω, το ελέγχω. Εκείνο περιέχει. Αυτό είναι τα γραμμοκοσμήματα. Εκείνο είναι το κείμενο του αόρατο. Επομένως, έχουμε ή δεν έχουμε εδώ μία παραβίαση κατάφορη της ελευθερίας της σχετικής συνειδήσεως, η οποία καλύπτεται, όπως μας αναφέρεται, με ποια άθρα, το άθρο... Της σχετικής συνειδήσεως, το άρθρο 13, αλλά μάλιστα και όλο το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας και γενικότερα στη θρησκευτική ελευθερία και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως την κρατούσα. Ομοίως και οι διεθνείς συμβάσεις, η οικουμενική διακήρυξη που είναι και δικό μας δίκαιο. Το άθρο 18. Δεν θα διαβάσουμε τώρα τους στίχους επειδή δεν έχουμε το χρόνο. Μετά, η διεθνή σύμβαση ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων. Άθρο 18 πάλι. Ομοίως η σύμβαση της Ρώμης του 1950. Άθρο 9. Όλες οι διεθνείς συμβάσεις προστατεύουν την ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο που μάθαμε μυρολατρικά όλα να τα δεχόμεθα, έγινε λόγος μόνον ότι παραβιάζεται δήθεν η θρησκευτική ελευθερία της συνειδήσεως,
μόνο με την απλή αναγραφή και γράψαν στις εφημερίδες για να εκδουλεύσουν, να προσφέρουν ας πούμε εκδούλευση σε κάποια λόμπι. Γράψαν ότι παραβιάζεται η κολοβήθη σκεφτική ελευθερία. Κάποιοι που και με τίτλο πανεπιστημιακό θέλησαν να προσφέρουν κάποιες γνώσεις αντί να δώσουν φως στο πρόβλημα αυτό. Το συσκότησαν και αντί να μιλήσουν για κατάφορη παραβίαση της σκεφτικής συνειδήσεως, ελευθερίας, με τόσα σύμβολα απαράδεκτα, με λωρίδες, μαγνητικές λωρίδες, με φακελώματα που παραβιάζουν την ελευθερία μας, με σύστημα της ήριδας, της New Age, της εποχής, ας πούμε, το αντίχριστο έμβλημα, με γραμμοκοσμήματα, με αόρατα κείμενα, με αόρατα σχήματα, που είναι και εδώ είναι παραβίες ελευθερίας. Όχι, μίλησαν μόνο ότι το να γραφεί το θρησκεύμα είναι παραβίαση της ελευθερίας της σχετικής συνειδήσεως. Και γράψαν και είπαν, φυσικά, τώρα δεν έχουμε το χρόνο να δούμε την πλευρά αυτή του θέματος. Ένα μεγάλο θέμα αυτό, ναι, που θα πρέπει κάποτε να αναλυθεί. Στην επόμενη εκπομπή, ας έχουν υπομονή κύριοι αγαπητοί μας ακροατές, τηλεδιατέ, θα το συζητήσουμε εν εκτάσει και θα φέρουμε επιχειρήματα περί του προβλήματος αυτού. Και γιατί πρέπει να αναγράφεται το θρησκευμα για να έχουμε τέλος πάντων τα φώτα εμείς που είμαστε ένα έθνος ευρωπαϊκό μεν, αλλά απαιτείται να λάβουμε μέτρα προστασίας της εθνικής μας ταυτότητας. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε μία υπόμνηση απλώς, και αυτό θα μας απασχολήσει φυσικά σε ιδιαίτερη εκπομπή. Ο νόμος του 1991, ο νόμος 1988 του 1991, αναφέρει στο 18ο στοιχείο ταυτότητας και το Διός, δηλαδή δωρητής των οργάνων σώματος. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι για να πάρουν τα όργανα πρέπει να έχει παύσει η καρδιά να λειτουργεί, λειτουργούσε στις καρδίες, δηλαδή πετσοκόβουν τον άνθρωπο, τον σκοτώνουν, δηλαδή εν ψυχρό δολοφονία, για να πάρουν τα όργανα, είτε καρδία, είτε πνευμόνι, είτε σηκώτη, είτε νεφρά κλπ. Έχετε τίποτε από αυτού? Απλώς μόνο με δύο λέξεις και να το σχολιάσουμε μέσα σε ειδική εκπομπή, να φέρουμε και γιατρό. Και να φέρουμε και κληρικό γιατρό, για να δείξουμε ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει όλες τις επιστήμες, και μέσα στην Εκκλησία είναι όλων των επιστημών, και νομικοί και γιατροί και πάσης φύσεως και δικαστικοί είναι. Και ηλεκτρονικοί και στο Άγιον Όρος ακόμα είναι. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το κόμπλεξ που είχαν κάποιοι ή την προκατάληψη ότι το ράσο πρέπει να είναι μόνο αυστηρός μέσα στην Εκκλησία και να έχει τα παπαδικά καθήκοντα. Το ράσο έχει και να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για όλες τις αξίες. Βιολογικές, πνευματικές, ειδικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, τα πάντα. Όλο τον άνθρωπο. Όλο τον άνθρωπο. Και όλη την κοινωνία. Και όλο τον κόσμο. Για να τον καλέσει σε μια πορεία προς τον Θεό, σε μια μεταμόρφωση. Λοιπόν, αυτό το Διός που λέγει εδώ είναι ανύποπτο, είναι κάτι το αθώο, τι λέτε εσείς? Είναι, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, ναι, που πρέπει να αναλυθεί, γιατί και σε αυτό ο κόσμος είναι απληροφόρητος. Για μας τους Ορθοδόξους, που το κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι η καρδία, δεν μπορούμε να πούμε ότι την αγνοούμε την καρδία, και όταν κλινικώς αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος έχει πάψει να λειτουργεί, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, τελείωσε η προσωπικότητα του ανθρώπου. Πρέπει να μελετηθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, να είναι όλοι οι επιστήμονες των συναφών κλάδων και να εξαντληθεί το θέμα και να ακούσει ο ελληνικός λαός από πρώτο χέρι και αναλυτικά και σε βάθος το θέμα. Όχι μόνο από τη σκοπιμότητα και από το συναισθηματισμό, να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να παρατείνουν τη ζωή τους για μερικές μέρες ή μερικούς μήνες ή κάποιο χρόνο. Θα σας καλέσουμε λοιπόν, πατέρα Λάμπρο, να έχουμε ένα γιατρό και λαϊκό, και γιατρό και κληρικό. Και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικό στο θέμα, ίσως να βρεθεί κάποιος ειδικός στο θέμα. Θα παρακαλέσουμε να μας δείξετε την νομική πλευρά, αν έχουμε δικαίωμα να πράξουμε έτσι. Όταν πάλι είτε η καρδιά, σημαίνει ότι είναι μέσα η ψυχή και δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τον άνθρωπο, να του πάρουμε τα όργανα. Λες και δεν ήξερε ο Θεός να φτιάξει και ανταλλακτικά για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα μεγάλο θέμα, σε άλλη εκπομπή. Μετά είναι το θέμα της ηθαγένειας, που στον παλαιότερο νόμο του 86 δεν υπήρχε. Στον νέο νόμο του 91, το 1908 νόμο, υπάρχει, και υπάρχει θέμα να σβήσει και αυτή η ηθαγένεια. Και εδώ πάλι είναι ένα ύποπτο στοιχείο, γιατί αν αυτή η ηθαγένεια, δηλαδή θα κάνουμε τι, μια κοινωνία ανθρώπων άνευ εθνότητας, χωρίς ιστορία, χωρίς ιστορική μνήμη. Άλλο
ο εθνικισμός που μπορεί να είναι μια έξαρση εθνισμού, που είναι μια υπέρβαση, και άλλο η εθνότητα και η εθνική συνείδηση. Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε μια κοινωνία, πανανθρώπινη, διεθνιστική κοινωνία, που θα σβήσουμε τους λαούς, θα σβήσουμε τις εθνότητες. Το Μάστρικ δεν λέγει κάτι τέτοιο, που πρέπει να σβήσουν εθνότητες. Το Μάστρικ, όπως είχαμε δει και στο παρελθόν, υποστηρίζει την ταυτότητα την εθνική. Την αναγνωρίζει και την υποστηρίζει. Αλλά ας δούμε και αυτό το θέμα σε άλλη εκπομπή. Ένα ανησυχητικό με απασχολεί τώρα εδώ μήνυμα που έλαβα, ένα τηλεφώνημα. Δεν αναφέρουμε ονόματα και περιπτώσεις, ότι στο στράτευμα υπάρχει ένα πρόβλημα στους στρατιώτες μας που θα απολυθούν, που μετά από 5-10 μέρες, 1-2 μήνες, απολύονται. Αυτοί είχαν παραδώσει την πολιτική τους ταυτότητα στο στρατό που παρουσιάστηκαν, στη μονάδα που παρουσιάστηκαν. Και όφιλε τώρα η μονάδα που την κρατούσε στα αρχεία της να την δώσει στην αστυνομία, και μέσω της αστυνομίας, όπως όλοι που πήγαμε στρατιώτες, την παίρνουμε όταν γινόμαστε από στρατιώτες πολίτες. Ακούσαμε λοιπόν ότι χωρίς καν να συζητήσουν το θέμα, κάποιες μονάδες δίδουν χαρτιά, στοιχεία να συμπληρώσουν οι μέλλοντες να απολυθούν στρατιώτες, για να και να υπογράψουν, ώστε να πάρουν το νέο ηλεκτρονικού τύπου ταυτότητας και όχι τον παλαιό τύπο ταυτότητας που είχαν παραδώσει. Αυτό τι λέτε? Είναι αναγκασμός? Έχει δικαίωμα το στρατιώμα να συμπεριφέρεται έτσι? Μπορεί να αναγκάσει τους στρατιώτες που υπηρετούν την πατρίδα να υπηρετήσουν τώρα μια σκοπιμότητα αποδοχής μιας ταυτότητας απαράδεκτης, που παραβιάζει την ελευθερία της σχετικής συνειδήσεως? Πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτό? Αυτό εύχομαι να μην είναι αλήθεια, γιατί θα δείχνει ότι πλέον στο στράτευμα γίνεται μια παλίνδρομος προσπάθεια. Ενώ ως τώρα υπήρχε η διάθεση για περισσότερη ελευθερία στο άτομο, αν εμφαρμοστεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αντίθετα πάμε για μια μεγάλη επιστροφή προς τα πίσω, και μάλιστα και σε σημείο που ίσως δεν υπήρχε παλαιότερα. Γιατί αυτό είναι μεγάλη δέσμευση για τον στρατιώτη, για τον αυριανό πολίτη, να του λένε ότι δεν θα πάρεις απολυτήριο αν δεν υπογράψεις αυτό το πράγμα. Που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να το χαρακτηρίσουμε, αλλά καλύτερα να ευχηθούμε να μην αληθεύει. Πάντως όμως έχουμε γνωστά, έχουμε και φωτοτυπίες από κάρτες εισόδου στο Υπουργείο Εθνικής Νομίζω Αμήνης, οι οποίες κάρτες εισόδου φέρνουν το barcode, παρακαλώ. Γιατί οι πολίτες εργαζόμενοι εκεί να έχουν αυτές τις κάρτες εισόδου? Να προκαλούνται συνειδησιακά. Και να έχουν το barcode, φυσικά και το 666, να λειτουργούν με αυτό το κλειδί, το 666. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιδράσει η Εκκλησία. Να αντιδράσουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Και μάλιστα μου ανέφεραν κάποιοι υπάλληλοι ότι ασκούσαν πίεση. Δαιμονική πίεση. Θα την πάρετε, αλλιώς θα απολυθείτε. Δηλαδή, εξαρτάται το κομμάτι, το ψωμί που θα φάμε, από το αν δεχθούμε συμβιβασμούς, να δεχθούμε τα πάντα και σύμβολα αντίχριστα ακόμα, και καταπιέσεις των προσωπικών μας ελευθεριών. Αλλά θα ήθελα τώρα να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση. Είμαστε τέλος πάντων ή δεν είμαστε κυρίαρχος λαός? Και όταν είμαι λαός, εννοούμε κλήρος και λαός, αποτελούμε τον ένα λαό του Θεού. Μπορεί κανείς λοιπόν να μας αναγκάσει να αδιαμαρτύρητα και χωρίς συζήτηση να δεχόμεθα αυτές τις κάρτες, αυτές τις ταυτότητες, όταν το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει, μπορούμε να δεχόμεθα αυτές τις πιέσεις? Τι λέτε? Ούτε έχουμε υποχρέωση τέτοια, ούτε πρέπει να το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή μας για να μην εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Μάλιστα. Και πολύ σωστά στο παρελθόν όλες αυτές οι πιέσεις και οι ενέργειες είχαν αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Και ελπίζουμε ότι και πάλι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, να ματαιωθεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων, τα οποία προκαλούν συνειδησιακά τους Έλληνες πολίτες. Και τους εντός της Εκκλησίας, αλλά και τους εκτός της Εκκλησίας. Εσχάτως, Πάτερ Λάμπρο, έχουμε ένα πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία. Μια κάποια σχισματική απόκληση τριών Μητροπολιτών. Μήπως προεκλήθη αυτή η περιπέτεια στην Εκκλησία σκοπίμως? Διότι η Εκκλησία ξεσπάθωσε και είπε ότι
εκφράζει τον λαόν τον οποίο επιμένει. Και ο μακαριώτατος ο κ. Σεραφείμ και η σύνοδος, η διαρκή σειρά σύνοδος και τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου και όλες οι Μητροπόλεις που πήραν εντολή από την Ιερά Σύνοδο να δραστηριοποιηθούν κινήθηκαν, έκαναν συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, ψηφίσματα. Έχουμε δεκάδες ψηφισμάτων κατά Μητροπόλεις που ανησύχησαν και έστειλαν μηνύματα και ψηφίσματα στην πολιτεία εδώ και μήνες. Μήπως λοιπόν έγινε αυτό το πρόβλημα, προεκλήθη σκόπιμα και χρησιμοποιούνται αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα και επιμένουν ώστε να διαιρείται η Εκκλησία, ώστε ο λαός να πάβει να ασχολείται με τα ζωντανά προβλήματα. Μας ενδιαφέρει εμάς ποιο θρόνο θα πάρει ο κύριος Σταδέ, αν θέλει μεγάλη τριπλάσια, τετραπλάσια Μητρόπολη. Αυτό απασχολεί τον ελληνικό λαό. Ή πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Να ασχοληθεί με τα ζωτικά του προβλήματα. Εδώ κινδυνεύουμε να σφραγιστούμε. Κινδυνεύουμε να πάρουμε το χάρημα του Αντιχρίστου, όπως θα πούμε και σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Έχει συσχετισμό? Γιατί προηγήθηκε στον Μπουρνέλη τον Ιούνιο, όπως είχαμε πει, προηγήθηκε στις 21 Ιουνίου ένα μεγάλο ψήφισμα, το οποίο θα το αναφέρουμε, αυτό το ψήφισμα που αναφέρει μια διακήρυξη όλων των χριστιανών. Νέο ημερολογίου κληρικών και λαϊκών, παλιού ημερολογίου όλων των αποχρώσεων και των παρατάξεων και νομικών και δικαστικών και των πάντων. Λοιπόν, μήπως αποτελεί αυτή η κρίση που διαιωνίζουν ένα, θα λέγαμε, άλλο οθή να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό από τα καυτά εθνικά προβλήματα. Μακεδονικά, Βόρειο Ήπειρο, Κύπρο, το Αιγαίο μας, τη Θράκη μας τώρα που λένε αδενικά μόνο δεύτερη Βοσνία. Από την παιδεία μας, την ποιμαντική μας, από τις αιρέσεις. Μήπως βάλανε λοιπόν αυτή τη σφήνα και έχουν φανατίσει πλέον. Αυτούς που ήταν ενωμένοι στο θέατρο Μπουρνέλη, σύμμαχοι, αγωνιστές για μια αξιοπρέπεια του προσώπου, τώρα διαπληκτίσονται. Εσείς τι λέτε περί αυτού? Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και η εμπειρία από το παρελθόν μπορούν να μας πείσουν ή τουλάχιστον να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι προκατασκευασμένο. Μην ξεχνάμε ότι ο Σάκης, η Εκκλησία, αποφάσισε να πάρει ένα θετικό μέτρο για διάφορα ζητήματα, είτε για τα οικονομικά της, είτε για άλλα θέματα εθνικά κλπ. Πάντοτε είχαμε κρίση εκκλησιαστική. 62, 65, παλαιότερα. Συγχρονίζονται δυστυχώς κατά ένα πάγιο τρόπο τα εκκλησιαστικά προβλήματα με θέματα τα οποία δεν συνέφεραν στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν συνέφερε να έχει γνώμη η Εκκλησία σε γενικότερα θέματα. Αλλά θα ήθελα και περαιτέρω να πω, η σύγκρουση αυτή στην Εκκλησία που έχει πάρει τις όποιες διαστάσεις έχει πάρει, μήπως είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού ώστε να έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα κακό για την Εκκλησία και τη μεγαλύτερη δυσμενή κατάσταση για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα οποία είπατε? Βάζω αυτό το ερώτημα γιατί γνωρίζω λίγο τι δυνατότητες έχει η επεξεργασία στοιχείων. Μπορεί να έχουν επεξεργαστεί πάρα πολλά στοιχεία και ατομικά στοιχεία και ατομικές αντιδράσεις πολιτών θρησκευομένων προκειμένου να καταλήξουν οι όποιοι κατέληξαν να προωθούν και να προβάλλουν τις συγκρούσεις αυτές στην Εκκλησία με τον τρόπο που σύμφωνα με τους μελετητές των στοιχείων τους είπαν ότι θα είναι ο καταλληλότερος για να γίνει η σύγκρουση στην Εκκλησία μεγάλη και να χάσει τη φωνή της η Εκκλησία. Και ενώ κορυφώθηκε στο Μπουρνέλι 21 Ιουνίου 1993 όλη η Εκκλησία, παλαιό ημερολόγιο, νέο ημερολόγιο, κλήρος, λαός, όλος ο κόσμος διατράνωσε την απέτηση να γίνει σεβαστό το αίτημά του και να συζητήσει με η πολιτεία μαζί του ποια ταυτότητα θέλει ο ελληνικός λαός. Θα μας επιβάλλει ποιος, ποια λόμπι μπορούν να μας επιβάλλουν όποια ταυτότητα θέλουν αυτά, ή είναι δικαίωμα του ελληνικού λαού, κλήρου και λαού, να πούν κύριοι εμείς θέλουμε να μας σεβαστείτε ως προς το θέμα αυτό. Και εκεί που ήταν όλοι ενωμένοι, τώρα τους δίχασαν και έστρεψαν τον ένα εναντίον του άλλου. Άρα μήπως εδώ διαφαίνεται σιωνιστικός δάκτυλος και καυχόνται μερικοί ως οπαδοί της Άλφα Παρατάξεως των δίθεν αδικημένων Μητροπολιτών και υβρίζουν, κατηγορούν, θα απαντήσουμε στις υβρίσεις τους και στα δικήματά τους σε άλλη εκπομπή. Υβρίζουν, κατηγορούν, βομολογούν, βιοπραγούν
ενός χρειαστεί. Ενότητας εν Χριστώ. Ενότητας εν τη Ορθοδοξία μας. Αγωνιστική προσπάθεια να σωθούμε. Διότι καταποντιζόμεθα και τα φορητές και κάρτες και διαβατήρια και εθνικά θέματα και τα πάντα. Και μετά τι θα θρηνήσουμε. Αν πήραν κάποια μεγάλη Μητρόπολη τριπλάσια ή αν πήραμε εμείς, θα λέγαμε, τη βεβαίωση ότι δεν πουλήσαμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα. Βέβαια, δεν ξέρουμε βέβαια ποιος δάκτυλος είναι, αλλά προφανώς δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Και αν κάνουμε και μια ακόμα παλαιότερη αναδρομή στο παρελθόν, πρέπει να θυμηθούμε πώς χάσαμε ως νικητές τις διεκδικήσεις που θα είχαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον εμφύλιο πόλεμο που προεκλήθη πάλι από δυνάμεις που δεν ξέρουμε. Εδέψαμε δάφνες ηρωισμού και μετά χάσαμε την πικρία της απογοητεύσεως, γιατί εμείς ήδη αλλιοσφαγήκαμε. Κάποιο παρόμοιο φαινόμενο παρουσιάζεται. Θα θέλαμε να προτείνουμε, Πάτερ Λάμπρο, στο πρόβλημα αυτό στην πολιτεία και στον ελληνικό λαό. Τι θα είχαμε να προτείνουμε, αφού είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα. Ποιες προτάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καταρχήν, νομίζω θα πρέπει να γίνει διάλογος και να γίνει διάλογος πρακτικός. Δηλαδή, τι θέματα θέλετε, κύριοι της πολιτείας, να λύσετε με αυτή την πρόθεση, με την πρόθεση αυτών των θεμάτων. Θέλετε θέματα ασφαλιστικά, θέλετε άλλα θέματα να λύσετε. Να καθίσουμε να δούμε. Υπάρχει άλλος τρόπος, πιο απλός επιλύσεως αυτών των θεμάτων. Έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μπορέσουν, χωρίς να διακινδυνεύσει ο πολίτης και η προσωπικότητα του ατόμου και του πολίτη, να λυθούν. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω σε αυτό κάτι άλλο ακόμη. Ακόμα και δημοψήφισμα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως. Και έπειτα δεν θα μπορούσε, αντί να του δώσουν κάρτα, να έχει και το βιβλιάριο. Δεν καταργεί το βιβλιάριο. Θα έχει το βιβλιάριο. Θα έχει και τον ΑΜΚΑ. Θα έχει και την κάρτα. Θα πηγαίνει και στην τράπεζα χιλιόμετρα και 80% να πάρει τη σύνταξη. Λοιπόν, γιατί να μην ανοίξει ένα λογαριασμό στο όνομα του καθενός ασφαλισμένου, να παίρνει και τόκο και να κατατίθεται η συνταξή του, ο μισθός του κλπ. Και να πηγαίνει όταν θέλει, να σηκώσει όταν έχει ανάγκη χρημάτων. Μια λύση. Και έπειτα, γιατί να αποκλείσουμε την επιταγή. Μπορούν τα γεροντάκια να αφήνουν τα χωριουδάκια, να στέκονται στην αράδα, να μπουν στη συγκοινωνία, να πάνε στις πόλεις, πάλι με βροχές και χιόνια και κρύο, να πηγαίνουν στις τράπεζες, στην αράδα και απ' έξω. Προχτές είμαστε στην τράπεζα, μια εθνική τράπεζα, και εξοικονόμαστε 40 λεπτά απ' έξω για να πιάσουμε σειρά. Αν έβρεχε και χιόνιζε, θα γυρίζαμε άρρωστοι. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση και ο εξυγχρονισμός. Και θα ήθελα να καταλήξουμε, γιατί να αποκλείσουμε την επιταγή στα χωριά, στις απομακρυσμένες περιοχές, που αποτελεί μια εξυπηρέτηση. Ή έστω το βιβλιάριο, και να μπορεί κάποιος άλλος έστω να εισπράξει, να κάνει ανάληψη, αφού θα έχει και τους τόκους σαν ωφέλεια. Τώρα, για να καταλήξουμε, επειδή ήδη συμπληρώθηκε σχεδόν η ώρα, θα είχατε τίποτα να προσθέσετε επιπλέον. Ήθελα να πω το εξής. Όχι υπό την έννοια της απειλής, αλλά υπό την έννοια ότι πρέπει οι αρμόδιοι να έχουν υπόψη τους και το δυσμενή αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ορισμένες ενέργειές τους. Το άρθρο του Συντάγματος, το ακροτελεύτιο και η τελευταία παράγραφος, λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Και όταν λέμε το Σύνταγμα, δεν εννοούμε μόνο τη μορφή του πολιτεύματος. Όταν παραβιάζεται ολόκληρη δέσμη διατάξεων, έχουμε παραβίαση του Συντάγματος. Λοιπόν, ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι όχι απλώς έχουν ανησυχήσει, αλλά βρίσκονται σε μια αναστάτωση. Αγχώδη καταστάτωση. Και θέλουν να αντιδράσουν. Και ο καθένας βέβαια θα αντιδράσει με τον τρόπο του. Δεν θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσουμε να αντιδράσουν με τρόπο που θα δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικά. Να προλάβουμε το κακό. Δεν αυτό, και πάλι επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι κάποια ας πούμε απειλή, αλλά γίνονται αυτά τα πράγματα κάθε μέρα και τα βλέπουμε. Λοιπόν, να προλάβουμε το κακό πριν εξαπλωθεί και από αυτή την άποψη. Σας ευχαριστούμε, Πατέρ Λάμπρο. Θα ήθελα εγώ τώρα, καταλήγοντας, να παρακαλέσω και την πολιτεία, που την αξίωσε ο λαός του Θεού και ο Θεός, να αναλάβει τις τύχες του ενός έθνους υπερηφάνου, ενός λαού ηρωικού. Να ευαισθητοποιηθεί στο θέμα αυτό και να μην ταλαιπωρήσει τον ελληνικό λαό και εν ώψη των εθνικών τόσων κινδύνων που διατρέχουμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι την Εκκλησία, Μητροπολίτες, Επισκόπους, Κληρικούς, σε κάθε ενορία, ας εξετάσουν το πρόβλημα αυτό. Δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε το λαό ανημέρωτο. Και
εκ των υστέρων, να πούμε, ξέρεις την έπαθες. Πήρες την κάρτα, έχει barcode, έχει άμκα, έχει 666, είσαι σφραγισμένος και να δούμε συνειδησιακό πρόβλημα άλυτο μετά. Αν τώρα μπορεί να λυθεί. Και μήπως, αγαπητοί τηλεθεατές, οι πάντες, βρισκόμαστε προ αυτού που είπε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορεί κανείς να ψωνίζει και να αγοράζει και να πουλάει άνευ του χαράγματος. Είδου η κάρτα, αν αυτής κάρτας λέει, δεν θα μπορούσε να πάρει σύνταξη, μισθό, υγειονομική περίθαλψη κλπ. Κάτι που λέει και ο Εφραίμος Σύρος, και να κλείσουμε με αυτό. Λέγει ο Εφραίμος Σύρος. Και ας το προσέξουμε και εμείς. Προσέχετε, αδελφοί μου. Λέγει, λοιπόν, ο Εφραίμος Σύρος. Προσέχετε την υπερβολή του θηρίου. Κάποιο θηρίο βλέπουμε, κοινή τα νήματα. Αντίχριστο θηρίο που δεν το βλέπουμε. Με όργανα κοσμικής εξουσίας κλπ. Τεχνάσματα πονηρίας κάνει ο Αντίχριστος. Πώς εκγαστρός άρχεται, αρχίσει από την κοιλιά. Θα πούν δηλαδή, δεν θα πάρεις την κάρτα, ούτε μισθό, ούτε σύνταξη, ούτε θα φας, θα πεθάνεις. Δηλαδή θα αρχίσουν να αναγκάζουν να πάρουν το barcode και το χαράκμα από τις κάρτες. Προσέχετε, λέγει, είναι όταν τη στενωθεί βρωμάτων, υστερούμενος αναγκαστεί λαβή είναι εκείνο τη σφραγίδα. Όταν αρχίσει να πεινάει, να αναγκαστεί να πιεστεί, να πάρει την σφραγίδα εκείνου. Το barcode που είναι στις κάρτες που διανέμονται τώρα. Έχει κανείς δικαίωμα να αγνοήσει αυτή την απειλή? Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή